Είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχει στην παρουσίαση βιβλίου ενός δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος γράφει καθημερινά, ο δημοσιογράφος όμως μπορεί να γράψει και κάτι άλλο. Άρα λοιπόν έχουμε δύο ειδών γραφής που μπορεί να μην είναι συγγενείς, οι δύο γραφές, αλλά είναι σίγουρα η μία κοντά στην άλλη. Και για να γράψει ένας δημοσιογράφος και να γράψει ποίηση, σημαίνει ότι αυτό το πράγμα το αισθάνεται. Και προσπαθεί μέσα από την αίσθηση, την ατομική, να περάσει τα βιώματα, τις απόψεις, τις θέσεις, την κουλτούρα του, αυτή που τον οδηγεί στα δημοσιογραφικά του, στη δημοσιογραφική του πορεία. Άρα λοιπόν είναι μια συλλογή ποιημάτων τα οποία εκφράζουν τον συγγραφέα, τον ποιητή, ας το πούμε συγγραφέα. Περιμένω και άλλα, διότι κάποιος λέει ότι το ένα βιβλίο το γράφουμε πολύ ή μια συλλογή ποιημάτων. Στη δεύτερη γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Άρα λοιπόν είναι μια συλλογή ποιημάτων, είναι κάποια ποιήματα τα οποία έχουν προσωπικό, εθνικό, πατριωτικό και ιστορικό χαρακτήρα. Άρα λοιπόν καλό τάξιδο για άλλη μια φορά και εύχομαι όσο το δυνατόν περισσότεροι να, αν όχι να το διαβάσουν, να του ρίξουν μια ματιά, γιατί μέσα από κάποιες στροφές μπορούμε να διακρίνουμε και δικές μας ευαισθησίες. Νομίζω ότι ολοκληρώνουμε τον κύκλο των παρουσιάσεων της ποιητικής συλλογής Μαύρο Μελί και Στάρι με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε, με τον τρόπο με τον οποίο τις ξεκινήσαμε εκ των πραγμάτων. Με πρόκριμα μια ιστορία που περιέχει το βιβλίο για τον Μέγα Αλέξανδρο και τη Βασίλισσα των Αμαζόνων και με όλα τα δραματικά, ερωτικά και κοινωνικά βήματα, είτε ομοιοκαταληκτικά είτε όχι, που έχω εντάξει μέσα. Το φεστιβάλ θεωρώ ότι φέτος είναι άκρως επιτυχημένο, είναι περισσότερο επιτυχημένο από ποτέ. Χαίρομαι ειλικρινά που συμμετέχουμε και εμείς σε μια τέτοια διοργάνωση. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση εδώ στο καλοκαιρινό έτσι, ραντεβού μας κάτω από τον Αδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Φεστιβάλ Βιβλίου, στο 42ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στην παρουσίαση του βιβλίου της ποιητικής συλλογής «Μαύρο Μελί και Στάρι» του δημοσιογράφου Λάζαρου Λαζάρου. Είμαι ο Ανδρέας Σταματόπουλος, δημοσιογράφος. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης μου έχουν αναθέσει το συντονισμό της σημερινής παρουσίασης και έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ ομιλητών, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, καθηγητή και τέος πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη Βασιλική Πολίτου, συνάδελφο δημοσιογράφο και φιλόλογο, την κυρία Νέλη Δελή, σκηνοθέτη και ηθοποιό εδώ της Θεσσαλονίκης, την κυρία Κλέρι Μπαρμπουνάκη, επίσης ηθοποιό. Μαζί μας είναι επίσης ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, τέος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Και βέβαια η ψυχή του Φεστιβάλ Βιβλίου, ο κύριος Μπάμπης Μπαρμπουνάκης, ο πρόεδρος των εκδοτών Βορείου Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε βέβαια όλους εσάς που έτσι βλέπω και πολλούς συναδέλφους δημοσιογράφους, βουλευτές, υποψηφίους δημάρχους, υποψήφιους βουλευτές, πολιτευτές, ανθρώπους από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης που κάνουν την τιμή, μας κάνουν την τιμή σήμερα να είναι εδώ μαζί μας, υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, καθηγητές πανεπιστημίου και πραγματικά τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την παρουσία τους. Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή μιλάμε για ποιητική συλλογή, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να ξεκινήσουμε τη βραδιά, από το να ακούσουμε την απαγγελία ενός ποίηματος από την αγαπητή Νέλη, από την Νέλη Δελή, όπου θα μας διαβάσει το ομώνυμο ποίημα του Λάζαρου Λαζάρου, όπως ονομάζεται η ποιητική συλλογή, «Μαύρο, Μελί και Στάρι». Κυρία Δελή. Μαύρο, Μελί και Στάρι. Πικρό ποτήρι της λαγνίας στο βωμό. Στέγνωσε η καρδιά στον ρόδον τη θέα. Σπαρμένα πέταλα λογής του έρωτα μνημούρι.
Κάτι από νύχτα σώπασε τη μουσική των δρόμων. Τραγούδια απόγνωσης στα ουρλιαχτά του αγέρα. Θρήνος γίναν τα λόγια και τα όνειρα εφιάλτες της εκδίκησης μαχαίρι κοφτερό, καρτέρι στην αγάπη. Μαύρο, μελί και στάρι. Χείλη τρεμάμενα στις χαραυγείς στις τάχτες, σπάραξε η καρδιά στον Ρόδον τη θέα, τρόπαιο της ντροπής βουβό στον τοίχο. Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ότι ο Λάζαρος Λαζάρου, ψάχτηκε, γεύτηκε, σκέφτηκε, εμπνεύστηκε από πράγματα που τον έλκυαν περισσότερο. Μέσα από αυτή την ποιητική συλλογή, μέσα από αυτό το ποιητικό ταξίδι, μπορεί ο αναγνώστης να διευρύνει τις σοφίες του. Μιλάει για όνειρα, μα τα όνειρα. Μιλάει για όνειρα, μα τα όνειρα, όπως και ο έρωτας, δεν πιάνονται, δεν φυλακίζονται. Ο Λάζαρος θέλει να μοιραστεί μαζί μας τη γνώση, τις προσωπικές εμπειρίες που απέκτησε μέσα από τη ζωή. Τα ποίηματα και το πόνημα αυτό του Λάζαρου Λαζάρου είναι κατά την προσωπική μου άποψη μία όαση ψυχής. Και όταν η ψυχή μιλάει, δεν υπάρχουν όρια. Ελάτε λοιπόν να ταξιδέψουμε σε ένα από τα δημιουργήματά του με τίτλο «Ο καλύτερός μου φίλος». Δεν άντεξε ο καλύτερός μου φίλος. Κοχύλι ήταν στις θάλασσας τον πάτο, ώσπου τον άρπαξε τ' αγριεμένο κύμα. Ανελέητα τον έσπασε στα βράχια και έπειτα. Και έπειτα τα κομμάτια του μέχρι να γίνει άμμος. Θέση δεν βρήκε η αγάπη του στον κόσμο. Ευχαριστήθηκαν το μίσος που του έδειξαν. Λάτρεψε το παιδί που κρύβει μέσα της η ομίγυρης. Είδε να λιδωρούν κατάφορα το δικό του. Ο πόνος έγινε συνήθεια και συνήθεια ανάγκη. Πνιγμένος στο ουίσκι, λάβα στις φλέβες του, κατέτρωνε λίγο-λίγο. Σύμμαγος στο πιωτό δεν ήταν ποτέ. Ύπουλος μονάχα σύμβουλος που κρύβει την αλήθεια. Εμπόδιο να δεις ποιος θέλει το κακό σου. Έφτασε και τελειώνει Ιούνιος. Τετάρτη μέρα. Δεν ήξερε τι να νιώσει. Δραπέτης από τη μοναξιά που το επέβαλαν. Δημιούργησε δική του όντως να έχει χώρο μόνο για έναν. Ναυαγός στις τύψεις του. Και ας μην μετάνιωσε για τίποτα. Ούτε που πέρασε κάτω από τον ίδιο το πήχη. Μήτε για τη χαμένη αξιοπρέπειά του. Μου είχε μιλήσει όμως μια φορά για αυτή τη χαμένη αξιοπρέπεια. Μου είχε μιλήσει μια φορά για τον καημό του, για τον πόνο του. Σημασία δεν έδωσα. Είχα τα δικά μου βάσανα. Τον βρήκαν σε ένα βρώμικο καντερίμι εδώ πάνω στην Άνω Πόλη. Από εκείνα που συνήθιζε μεθυσμένος να βαδίζει. Πόσο αλήθεια. Πόσο αλήθεια, πόσο απέσιο στάδικα φίλος για τον καλύτερό μου φίλο. Σας ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε λοιπόν και να δώσουμε το λόγο στην Κλέρι Μπαρμπουνάκη για να μας απαγγείλει το «Μαύρο μελί και στάρι», τον επίλογο. Κυρία Μπαρμπουνάκη. Μαύρο, μελί και στάρι.
Λέλαπα σατράπια η στενοπός της κτήσης. Πάγωσε η καρδιά στον ρόδον τη θέα. Εξάπαντος τη θέση τους, του τείχους τα χαλάσματα. Ανήμερο θεριό χωρίς λαλιά, στου κουρνιαχτού τη σκόνη. Πλανερή παρηγοριά της αμπέλου του ελξίριο. Γκραβούρα βδελυρή της μνήμης παιχνιδίσματα. Παντιέρα στις θύελες της ερήμου κραυγάζει προσμονή. Μαύρο, μελί και στάρι. Ο κλόουν με τον κρίκο είναι το επόμενο ποίημα το οποίο θα μας απαγγείλει η Νέλη Δελή και θα ήθελα να του δώσετε μεγάλη προσοχή γιατί πραγματικά έχει πολλά να μας πει. Κυρία Δελή. Περήφανο. Πλατή χαμόγελο που σβήνει με σαπούνι και νερό. Πολύχρωμη και λαμπερή χαρά στα μάτια. Ζωγραφισμένη με μπογιές. Για αμαρτία του παλιά, από πρίγκιπας έγινε ο κλόουν με τον κρίκο. Μάγισσα τον μεταμόρφωσε να δίνει παραστάσεις για να τον τιμωρήσει. Να φέρνει βόλτες με τον κρίκο επιδεικτικά, λες και ήτανε παράσιμο. Μετάνιωσε ειλικρινά, γονιπετής, στη μέση της σκηνής, ζήταγε συγγνώμη. Χωρατατζής δεν ήταν, αστεία δεν ήξερε να λέει. Ο κλόουν με τον κρίκο. Να δώσουμε το λόγο στην αγαπημένη μου συνάδελφο, την βλέπετε στον κύριο Πουάν, την ακούτε στο Flash, τη Βασιλική Πολίτου, η οποία έχει μια τώρα ένα μοναδικό προσόν. Θα συνδυάσει τη δημοσιογραφική της ιδιότητα με την ιδιότητα της φιλολόγου, μια που μιλάμε και για ποιήση. Βασιλική, ο λόγος σε σένα. Ανδρέα Σταματόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Λάζαρο Λαζάρου για την τιμή που μου κάνει για τρίτη φορά να παρίσταμε σε παρουσίαση της ποιητικής του συλλογής Μαύρο, Μελί και Στάρι. Και όλους τους παρισταμένους και εσάς, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με μία δικιά μου ανάλυση με βάση τις δικές μου γραφές και δικές μου εμπειρίες μέσα από τα έδρανα της φιλοσοφικής. Για να δούμε πώς περίπου κινείται ή ίσως και να μην κινείται ο Λάζαρος Λαζάρου, γιατί όλα είναι ανοιχτά στην ποιήση. Θέλω να σας πω κάτι. Ότι με τον Λάζαρο, όταν ήμουν στην αυτοδιοίκηση, τώρα δεν είμαι στην αυτοδιοίκηση, ασχολούμαι μόνο με το βιβλίο, κάθε μόλις έφευγα από το γραφείο 4-5 η ώρα, με έπαιρνε τηλέφωνο 5.30-6 ώρα. Είχε εκπομπή και δεν είχε κάποιον να καλέσει να καλύψει το πρόγραμμα. Δεν προλάβα να καθίσω για φαγητό, έπρεπε να πάρω το αυτοκίνητο από τον ντεπό, από το πάρκο της Κρήτης, να πάω στα δυτικά για να καλύψω το Λάζαρο. Η γυναίκα μου συνέχεια μου μουρμούριζε. Μα είναι δυνατόν, κι όμως της έλεγα, υποχρέωσή μου είναι, της λέω, να πάω, από τη στιγμή που ο άνθρωπος εσύ είσαι δημοσιογράφος και ξέρεις ότι οι δημοσιογράφοι, ειδικά όταν κάνουν εκπομπές, δεν μπορούν να μην καλύψουν το πρόγραμμά τους. Έτσι και εγώ έτρεχα στο Λάζαρο. Ο Λάζαρος, έτσι γίναμε πάρα πολύ φίλοι. Αλλά είχα ένα παράπονο. Τι παράπονο? Ενώ έγραφε, δεν μου είχε αποκαλύψει ποτέ αυτό το κρυφό του ταλέντο. Το ποιητικό του στοιχείο, το οποίο ξαφνικά μου το παρουσίασε μία μέρα πρωί στο γραφείο και μου λέει, θέλω να μου εκδώσει τα ποίηματά του. Ποια ποίηματα, Λάζαρε? Γράφω ποίηματα, δεν ξέρεις? Πολύ ωραία, να τα εκδώσουμε. Από εκεί και πέρα, εδώ και ένα μισή χρόνο, είμαστε συνέχεια μαζί. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 10η παρουσίαση του βιβλίου του Λάζαρου. 10. Το 10η? 11η. Άρα, πιστεύω, Λάζαρε, να έχουμε και συνέχεια. Και εγώ από ό,τι μπορώ να πω και να ευχηθώ, είναι να έχω σύντομα μια νέα ποιητική συλλογή. Να την εκδώσουμε και να είσαι πάντα έτσι φίλους αγαπημένους, να τα αποκρίνουν στο κάλεσμά σου αυτή την ωραία βραδιά εδώ, που πιστεύω ότι το 42ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου σε υποδέχτηκε με αγάπη, όπως και εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι πέρυσι στο διαγωνισμό που είχαμε κάνει εδώ για το καλύτερο βιβλίο του φεστιβάλ,
θέλω να σας πω ότι αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου πήρε το πρώτο βραβείο. Εύχομαι και στο επόμενο σου βιβλίο, αλλά και σε επόμενο διαγωνισμό πάλι να προτεύσεις. Να είστε πολύ καλά όλοι σας, καλό βράδυ και πάντα επιτυχίες στο Λάζαρο και σε εσάς όλους και στους παρασταμένους, σε όλους πάντα με αγάπη να σμίγουμε που λέγανε οι παλιότεροι. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαρμπουνάκη. Την ματινάδα μας τη χρωστάτε, δεν πειράζει. Βλέπω και η ώρα είναι περασμένη, έχουμε ξεπεράσει τις 11, οπότε θα συντομεύσουμε. Ζήτησα και εγώ, παρόλο που είμαι ο συντονιστής, να πω δύο λόγια και πραγματικά δεν είναι δύο λόγια, θα μιλήσω ένα-δύο λεπτά, όχι παραπάνω, γιατί έχει περάσει η ώρα και δεν είναι σωστό. Εγώ να πω ότι γνώρισα τον αγαπητό μου φίλο, τον Λάζαρο Λαζάρου, τη δεκαετία του 2000, έχει πολλά χρόνια. Ήρθαμε που ήρθαμε στα δύο λεπτά, θα κολλήσουμε τώρα. Να πεις την ομιλία σου όπως την ετοίμασες. Λοιπόν, γνώρισα τον Λάζαρο Λαζάρου στην δεκαετία του 2000 και είχα τη χαρά να δουλέψω μαζί του στην Εγνατία τηλεόραση. Ήταν τις πρώτες δουλειές στη δημοσιογραφία που είχα. Και από τότε συνδεθήκαμε με βαθιά φιλία. Ο Λάζαρος τότε έκανε την εκπομπή Τύπος και Υπογραμμός και ήταν από τις καλύτερες εκπομπές, δημοσιογραφικές εκπομπές λόγου της τηλεόρασης, όπου πραγματικά με αντιμετώπισε πάρα πολύ καλά. Αυτός ήταν ήδη φτασμένος δημοσιογράφος, έκανε δικιά του εκπομπή. Εγώ τότε στην ουσία ξεκινούσα τα βήματά μου και με βοήθησε πάρα πολύ και του το χρωστάω, του το αναγνωρίζω. Συνδεθήκαμε βέβαια με βαθιά φιλία, πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Και δεν ξεχνάω και βέβαια ότι πριν από λίγα χρόνια, το 2019, όταν ξεκίνησα, ανέλαβα διευθυντής ειδήσεων στη Βεργίνα τηλεόραση, ο Λάζαρος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε συγχαρητήρια. Δεν το ξεχνάω. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Όλα αυτά τα χρόνια γνώριζα ότι ο Λάζαρος είναι φιλίστορ, ότι του αρέσει η ιστορία. Είχαμε κάνει και στην Εγνατία τότε αρκετές ιστορικές εκπομπές και ψαχνόταν με την ιστορία πάρα πολύ. Δεν ήξερα όμως ότι έχει και άλλες ανησυχίες έτσι. Λογοτεχνικές, ότι γράφει ποίηματα. Δεν το ήξερα, όπως και ο Μπαρμπουνάκης δεν το ήξερε. Ούτε και εγώ δεν το ήξερα. Άρχισα να το μαθαίνω όταν μια μέρα βλέπω στο Facebook, στο οποίο άρχισε να μπει ο Λαζάρου. Δεν ήταν από τους πρώτους. Εγώ του έλεγα: κάνε προφίλ, μου λέει: δεν χρειάζεται. Τελικά έκανε προφίλ και αποδείχθηκε και αρκετά δραστήριος μετά στο Facebook. Και βλέπω μια μέρα στο Facebook μου εμφανίζεται μια δημοσίευση του Λάζαρου. Ποίημα, λέω: τι ποίημα είναι, δημοσίευσε. Νόμιζα να δημοσίευσε κάποιο άλλο το ποίημα. Του άρεσε και, και μετά κατάλαβα ότι ήταν δικό του. Το διάβασα μετά από λίγο καιρό, δεύτερο ποίημα, τρίτο. Όλα αυτά τα βιβλία που περιέχονται εδώ στο Μαύρο Μελί και Στάρι τα είχε δημοσίευσει πρώτα στο Facebook ένα-ένα. Τα ανέβαζε ο Λάζαρος. Άρχισα να τα διαβάζω, μου είχαν αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά είδα ότι κάτι υπάρχει αξιόλογο εδώ. Βεβαίως μετά, όταν διάβασα και ολοκληρωμένη την συλλογή, βεβαιώθηκα. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, ότι έχει δηλαδή λογοτεχνικές ανησυχίες και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είναι πολύ καλογραμμένα τα ποίηματά του, δείχνουν την ευαισθησία που έχει σε πολλούς τομείς και μάλιστα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί βεβαίως έχει τον δημοσιογραφικό λόγο που είναι πολύ καλός σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο στην τηλεόραση, ο Λάζαρος ήταν και σε εφημερίδες, ήμασταν και μαζί στην εφημερίδα των πολιτών για ένα διάστημα και είχε κάνει και πολλά πρωτοσέλιδα και γνωρίζει να γράφει πάρα πολύ καλά. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλου είδους γραφή. Δεν μιλάμε για τη δημοσιογραφική γραφή στην οποία διαπρέπει. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση η προσεκτική επιλογή των λέξεων στην ποίησή του. Και αυτό δείχνει ότι δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Γράφει με μεγάλη ακρίβεια αυτά που θέλει να εκφράσει και να εκφραστεί, όπως έλεγε και ο Πορτοκάλογος σε ένα τραγούδι. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θέλει να είναι ακριβής ώστε να κοινωνήσει, να επικοινωνήσει αυτά που σκέφτεται, αυτά που αισθάνεται και αυτά που πιστεύει και αυτά τα οποία θέλει να εκφράσει στο αναγνωστικό του κοινό αλλά και στον ίδιο τον εαυτό. Και αυτό πραγματικά τον κάνει να ξεχωρίζει. Το πόσο δηλαδή προσεκτικά επιλέγει τις λέξεις των ποιημάτων του. Τα ποιήματα, όπως είπα και νωρίτερα, μιλούν στην ψυχή, το είπε και η Βασιλική, και γοητεύουν τον αναγνώστη. Και το θέμα είναι ότι ο Λάζαρος καταπιάνεται με πολλά θέματα. Γράφει για τον Μέγα Αλέξανδρο, όπως ακούσαμε. Γράφει για τα Χριστούγεννα, γράφει για τον άνθρωπο, γράφει για τον έρωτα, γράφει για τη ζωή, γράφει για πάρα πολλά θέματα. Θέματα τα οποία δεν έχουν εμπνεύσει μόνο τον Λάζαρο. Έχουν εμπνεύσει χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια ανθρώπους από τότε που
δημιουργήθηκε ο λόγος, η σκέψη του ανθρώπου μέχρι τις μέρες μας. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία εμπνέουν τους ποιητές, τους καλλιτέχνες, αλλά και όλους τους ανθρώπους. Αυτό όμως που κάνει τα ποίηματα του Λάζαρου να ξεχωρίζουν είναι η προσέγγιση σε αυτά τα θέματα και τα βαθύτερα νοήματα τα οποία κρύβονται. Ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει διαφορετικά και ίσως να διαφοροποιηθεί από τις προθέσεις του, δηλαδή από αυτά που αισθανόταν αυτός ή ήθελε να κοινωνήσει. Κάποιος άλλος μπορεί να τα ερμηνεύσει διαφορετικά. Αυτό είναι μια μεγάλη νίκη του ποιητή. Είναι το μεγαλείο της ποιήσης γενικότερα, αλλά και της συγκεκριμένης ποιήσης ειδικότερα. Να μιλάει, όπως είπαμε, στην ψυχή του αναγνώστη. Και αφού είχα διαβάσει τα ποίηματα τόσο στο Facebook όσο και στο βιβλίο, μετά τα άκουσα, όχι όλα, κάποια από αυτά, ντυμένα με μουσική, δηλαδή γίνανε τραγούδια. Άκουσα τα ποίηματα αυτά ως τραγούδια. Δεν έχουμε σήμερα την ευκαιρία να τα ακούσουμε, Λάζαρ. Υπάρχουν όμως και στο YouTube ανεβασμένα και εσύ τα έχεις δημοσιεύσει στο προφίλ σου. Και πραγματικά βλέπω ότι πώς ένα ποίημα, αυτό εντάξει το είχαμε δει και παλιότερα, αλλά ένα ποίημα το οποίο έχω διαβάσει, το έχω σκεφτεί αλλιώς, έχω φανταστεί άλλα πράγματα, όταν το ακούω με μουσική, με λαϊκά τραγούδια ως επιτοπλίστων ήταν έτσι, έντεχνα λαϊκά θα τα πούμε, κάπως έτσι. Ναι, και ένα βάλς. Δεν φανταζόμουν ότι μπορούσε να συμβεί, δηλαδή να μεταμορφωθούν έτσι. Βεβαίως είναι η ικανότητα του συνθέτη που τα έντυσε με τη μουσική, το οποίο είναι ικανότατος. Αλλά βλέπουμε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί, και αυτή είναι η ομορφιά της ποίησης. Να εκφράζει τον ποιητή, να μιλά στην ψυχή του αναγνώστη, να γίνεται τραγούδι και γιατί όχι να εμπνέει τον επόμενο ποιητή ή τον επόμενο στιχουργό με αυτά που ακούει και διαβάζει. Αυτή βέβαια είναι η πρώτη ποιητική συλλογή του Λάζαρου και ο Λάζαρος έχει βάλει ήδη τον πήχη πολύ υψηλά. Δεν είναι μόνο ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι όλα τα ποίηματα. Ακούσαμε και ένα καινούριο ποίημα και έχει γράψει και άλλα. Έχει δημοσιεύσει στο Facebook μερικά από αυτά. Μερικά, περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Η παρούσα συλλογή πάει πολύ καλά, το είπε και ο Μπαρμπουνάκης, και θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά. Την έχει. Πρέπει να την προμηθευτείτε κι εσείς, γιατί να σας ενημερώσω εδώ ότι την συλλογή αυτή την έχει στη βιβλιοθήκη του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την έχει ο Πρωθυπουργός. Γιατί ήμουν μαζί με τον Λάζαρο το Σεπτέμβριο, τον προηγούμενο. Ήμασταν μαζί στο Ηλέκτρα Παλάς για ένα ποτό με τους δημοσιογράφους που κάνει ο Πρωθυπουργός. Και εκεί ξέρετε, και ήταν ένας χαμός, έτσι. Όσοι έχετε συνάδελφοι παρευρεθεί, ξέρετε τι χαμός γίνεται. Στριμωχνόμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι με το που εμφανίζεται ο Μητσοτάκης, παλεύουμε ο ένας με τον άλλον. Ποιος θα πάει να βγει την καλύτερη selfie με τον Πρωθυπουργό. Ένας χαμός γίνεται. Οπότε με πιάνει ο Λάζαρος, μου λέει: κράτα εσύ, κάνε χώρο εκεί, να προλάβω να πάω να μιλήσω εγώ. Κάνω εγώ λοιπόν, πάω εκεί, ορμάω. Βάζω εκεί όλους πίσω να μην μπορέσει να πλησιάσει κανείς άλλος. Κρατάω τους δημοσιογράφους. Πάει ο Λάζαρος με την ησυχία του. Εγώ κρατούσα εκεί, με σπρώχνανε. Δεν μπορούσε να πλησιάσει κανείς. Έκανα καλά τη δουλειά μου. Εγώ δεν βγήκα selfie, βγήκε ο Λάζαρος. Κρατάω λοιπόν, πάει ο Λάζαρος, λέει: κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, λέει ο Πρωθυπουργός. Ας σας δώσω, λέει, και το βιβλίο μου. Το παίρνει, το ξεφυλίζει. Χάρη και ο Μητσοτάκης. Τώρα, Λάζαρε, δεν ξέρω τελικά αν το διάβασε ή όχι, αλλά το έχει στη βιβλιοθήκη του ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε, στο φετινό ραντεβού, σε λίγες μέρες, σε λίγους μήνες, το Σεπτέμβριο, θα πάμε να το πιάσουμε και να το ρωτήσουμε την εντύπωσή του. Και να μας πει την κριτική του για το βιβλίο σου, Λάζαρε. Να ευχηθούμε να έχεις πάντα έμπνευση, να μας χαρίζεις ωραία ποίηματα και με τη σειρά μου βεβαίως θα μου επιτρέψεις να διαβάσω κι εγώ ένα, να απαγγείλω κι εγώ να διαβάσω και να απαγγείλω ένα ποίημα, το «Όταν το αδύνατο έγινε αδιανόητο». Στη γειτονιά των ξεχασμένων αναμνήσεων. Επιστροφές δίχως νόημα και δίχως προσδοκίες. Από τη μέρα που το αδύνατο έγινε αδιανόητο. Δάσος, βουνό και θάλασσα μαλώνουν στον ορίζοντα. Αρχή και τέλος για μικρά και μεγάλα ταξίδια. Ανθισμένα αναφιλητά τριγύρω στο παρτέρι. Μικρά πλατάνια απέναντι, μάρτυρες της αλήθειας. Τα φύλλα τους ξέρουν να τραγουδούν μόλις ένα τραγούδι. Μονότονο και ασύμετρο, ατέριαστο στη φύση. Του σπυλωμένου του κουρμιού ανέσχυντη η επίδειξη και τα βαριά κατηγορώ των ενόχων ταμπούρι. Γαλινεμένο απόγευμα στου παραδείσου το μπαλκόνι κι ύστερα πόλεμος, γέλιο, χάδι, ανάθεμα και δάκρυ. Καχύποπτο κοίταγμα στο γέλιο και χλεβασμός στο κλάμα. Μάτια λάγνα, ξέχυλα από κινησμό μίσος. Άγγιγμα αγγελικό που γίνεται χαστούκι. Να σε καλά, Λάζαρε.
Και βεβαίως σε αυτό το σημείο, κλείνοντας λοιπόν την ωραία αυτή βιβλιοπαρουσίαση και έχει πάει 11 και 4, να δώσουμε τον λόγο στον ποιητή, στον φίλο, στον δημοσιογράφο, στον Λάζαρο Λαζάρο. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη αυτή βραδιά, για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ελπίζω να τα απολαύσατε όλα όσα σας ετοιμάσαμε. Μιας και είμαι στις κατακλείδες μου, ξεκινώ με τις ευχαριστίες, διότι εγώ δεν θα προλάβω, είναι και περασμένη ώρα και δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Δεν θα προλάβω να πω πολλά. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τις κυρίες της παρέας, τις αγαπημένες μου Κλέρι Μπαρμπουνάκη, ξεκινώ από τη μικρή και πάω στη μεγάλη, στην Νέλη Τιδελή, η οποία είναι μαζί μας 10 παρουσιάσεις. Νέλη, πώς έχουμε κάνει? Λοιπόν, την ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκπληξη που μου έκανε, διότι αυτό το ποίημα το οποίο σας διάβασε μου το βούτυξε ουσιαστικά, ούτε λίγο ούτε πολύ, από τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, όπου κάναμε και εκεί μια πολύ μικρή παρουσίαση και το πήρα εγώ και το διάβασα ως μαγιά για κάτι επόμενο. Η Πανσέλινος της Ελαφίνας. Μέσα στο ποίημα βέβαια δεν αναφέρεται ούτε η λέξη Πανσέλινος, ούτε η λέξη Ελαφίνα. Αναφέρεται η Πανσέλινος ως βουβό χρυσόβουλο φιλιστρίνη στο άπειρο και στεναγμός και τρομόλος με γύρω αλαφιασμένες αναμνήσεις. Κι άλλο τώρα να καταλάβεις ότι εννοεί ο άλλος την Πανσέλινο της Ελαφίνας. Τι εννοεί ο ποιητής που λένε? Να, εδώ είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν την Έλλη Τιδελή, την Κλέρι την Παρπουνάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες, για τις υπέροχες απαγγελίες. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ θερμά. Περίμενε εσύ. Τους συναδέλφους κρατάω για το τέλος. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι όλοι οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Παπαϊωάννου, διότι έσωσε ζωές, και το έχω ξαναπεί αυτό και το έχω πει και δημόσια και δεν κολλάω, δεν εξάλλου όλοι το ξέρουν, ότι όταν έβγαινε το Πανεπιστήμιο και έλεγε προσέχετε, έχουν φόρτο τα λίμματα της Θεσσαλονίκης, όλοι προσέχαμε λίγο παραπάνω. Επικεφαλής της ομάδος αυτή ήταν ο Νίκος ο Παπαϊωάννου, όχι ως Πρίτανης, αλλά ως επικεφαλής του ερευνητικού έργου. Έσωσε ζωές και τον ευχαριστούμε. Νομίζω ότι του αξίζει ένα χειροκρότημα για αυτό. Και εμένα είναι μια πολύ μεγάλη μου τιμή το γεγονός ότι είναι για δεύτερη φορά δίπλα μου σε παρουσίαση της ποιητικής μου συλλογής. Καλαμαριά, ναι. Η πρώτη φορά ήταν στην Καλαμαριά, ναι. Είχαμε κάνει μια παρουσίαση στο Θέατρο της Χιλής, όπου ήταν μαζί μας ο Πρίτανης, και άλλη μία κάναμε στην Καλαμαριά, στην Αιγαίου, στη γειτονιά της Κορίνας. Ευχαριστώ θερμά την καλή μου συνάδελφο, τη φιλόλογο, τη Βασιλική την Πολίτου, με την οποία συνυπάρχουμε στον Φλας και είμαστε ανταγωνιστές στην τηλεόραση, διότι λέμε και ίδια ώρα ειδήσεις. Τρώω τη σκόνη της βέβαια, ξέρω πόσο της αρέσει να τα ακούει αυτό. Τρώω τη σκόνη της τα απογεύματα. Για τον Ανδρέα Ρωσταματόπουλο, ό,τι και να πω είναι λίγο. Καταρχήν έχουμε μεγαλώσει μαζί με τον Ανδρέα. Δεν είναι απλά ένας συνάδελφος, είναι καταρχήν πρώτα ένας αγαπημένος φίλος. Είναι οικογένεια ο Ανδρέας, όπως είναι οικογένεια και η Νέλη, να το πω γιατί είναι οικογένεια ο Ανδρέας. Προσέξτε τώρα, εδώ σας, το πάνελ που έχουμε σήμερα είναι ουσιαστικά έχουμε Βεργίνα τηλεόραση, Europe One και Εγνατία τηλεόραση εγώ. Για να καταλάβετε το εξής, ότι οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι μεταξύ μας. Δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά θεωρώ ότι εξυπηρετούμε την αναγκαιότητα της πολυφωνίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη σωστή λειτουργία της δημοκρατίας. Για να τελειώνουμε. Οπότε δεν υπάρχει θέμα ούτε κόντρος, τίποτα. Όπως βλέπετε, συνυπάρχουμε στο ίδιο πάνελ. Τα παιδιά ήρθαν με όλη τους την ευχαρίστηση για να μιλήσουν για το βιβλίο μου και τους ευχαριστώ πολύ. Ανδρέα, να είσαι καλά. Σας άρεσε ο Μέγας Αλέξανδρος? Να ξέρετε ότι αυτό το βίντεο το φτιάξαμε με πάρα πολύ αγάπη μόνο για σήμερα.
Για σήμερα φτιάχτηκε αυτό το βίντεο, δεν το είχαμε κάνει νωρίτερα. Και πέρυσι είχαμε παρουσιάσει το βιβλίο εδώ, στον ίδιο χώρο, πρώτη φορά. Δεν είχαμε κάνει κάτι τέτοιο, ούτε στις άλλες παρουσιάσεις του βιβλίου κάναμε κάτι τέτοιο. Το κάναμε ειδικά για τη σημερινή εκδήλωση. Θεωρώ ότι θα μείνει παρακαταθήκη όμως, είναι πάρα πολύ όμορφο και ευχαριστώ τον Θανάση τον Καρακόλη για την εξαιρετική επιμέλεια που του έκανε. Η απαγγελία ήταν δική μου βεβαίως. Πόσες φορές αισθανθήκατε την ανάγκη να μιλήσετε μόνοι σας, να κοιτάξετε τον ουρανό, να κοιτάξετε το ταβάνι, να φωνάξετε στη φύση, να ανοίξετε μια τρύπα στο έδαφος, να φωνάξετε μέσα και να την ξανακλείσετε. Πόσες φορές αισθανθήκατε αυτή την ανάγκη? Βαθύ πηγάδι απάνιστα στα ξέφωτα του νου, να πνίξω τους συλλογισμούς μου. Από κείνα του παλιού καιρού, που δεν χρησιμοποιεί πλέον κανείς. Μίλησα για τα ιδανικά, τα όρια, τα θέλω μου. Πόσες έκαμα εκπτώσεις για να σε εξιδανικεύσω. Δεν αυτομαστιγώνομαι. Μου λέω μόνο μπράβο. Την απόλυτη δημιούργησα ουτοπία. Με επικεντρώ εσένα και θύμα εμένα. Όμως αυτή τη φορά θα λείψω. Παρόν ούτε με τον τρόπο μου, ούτε με το δικό σου. Δεν καταλήγουν όλες οι θάλασσες σε λιμάνι. Υπάρχουν κάποιες που δεν βρίσκεις καν αγκυροβόλη. Η ποιότητα, η ευγένεια, ο σεβασμός δεν έχουν ταβάνι. Μα έλα που πανεύκολα μπορούν να πιάσουν πάτο. Μέρη ανεξερεύνητα, δύο ειδών γνωρίζω. Στα πρόσιτα πανέμορφα, αδύνατο να φτάσεις. Και στ' άλλα, τα χειρότερα, μήτε ψυχή πατάει. Τούτη τη φορά θα λείψω. Παρόν, ούτε με τον τρόπο μου, ούτε με το δικό σου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια. Και δίνουμε ραντεβού για τον Οκτώβριο με μια επόμενη ποιητική συλλογή που έρχεται. Αντρέα. Ευχαριστούμε, Λάζαρε. Καλή επιτυχία και στην επόμενη ποιητική συλλογή. Όποιος θέλει μπορεί να προμηθεί το βιβλίο, μπορεί να το υπογράψει ο Λάζαρος Λαζάρου. Και βεβαίως να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας αυτή την νύχτα εδώ στο... Θα είναι εδώ ο Λάζαρος και θα υπογράψει και θα βγει και selfie και ό,τι άλλο θέλετε. Και να σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας αυτή την νύχτα στο Φεστιβάλ Βιβλίου, στην παρουσίαση του Λάζαρου Λαζάρου, κάτω εδώ από τον... Όπως έλεγε ο καθηγητής μου, τώρα το θυμήθηκα να κλείσω με αυτό, ο Δημήτρης Σαμψάρης στην αρχαιολογία μου, μας έλεγε: μιλάτε άγαλμα, αγάλματα είναι μόνο τα αρχαία αγάλματα, όλα τα άλλα είναι αδριάντες. Οπότε, κάτω από τον αδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.